Αμέτρητες διακρίσεις, ξεκινώντας από το καράτε από μικρός Βαλκανιάδα, πηγαίνοντας στο κράμπλινγκ και έχουμε 3 παγκόσμια, 4 πανευρωπαϊκά. Πηγαίνοντας στο Brazilian Jiu-Jitsu, παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Μαζί μου ο Γιώργος Κατσινόπουλος. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Τώρα το να πω ότι χαίρομαι που σε έχω κοντά μου θα είναι πλεονασμός. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Χαίρομαι που κάνω μια συνέντευξη και μπορώ να εκφράσω πια και σε ένα ευρύτερο κοινό ένα μεγάλο ευχαριστώ προς το πρόσωπό σου, γιατί όπως είπες, όταν έχασα τον πατέρα μου, ήσουν ο άνθρωπος στον οποίο στράφηκα, ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος με στήριξε σε πάρα πολλά, με καταδοδήγησες και αθλητικά και επαγγελματικά και με έχεις βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν θέλουμε τώρα να λέμε αυτά, γιατί τώρα μου βάζεις δύσκολα και δεν θέλω. Να πω την αλήθεια, δεν είναι από ψέματα. Εντάξει, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το ξέρεις ότι είσαι μέλος της οικογένειας, αυτό το γνωρίζεις. Το ξέρω και για τις ομελέτες που φτιάχνεις και τρώμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν από πολύ μακριά, από την Κυψέλη, από την γειτονιά, μικρό παιδί, από το καράτε. Σωστά? Ναι, ξεκίνησα από το καράτε σε μια περίεργη κατάσταση της ζωής μου. Στον Πανελλήνιο, στην γειτονιά μας. Στον Πανελλήνιο, ναι. Εκεί μεγάλωσα, εκεί ανδρώθηκα. Το καράτε ήταν το άθλημα το οποίο με μίλησε στις πολεμικές τέχνες. Ο δάσκαλός μου, ο σενσέι μου, όπως λέμε στο καράτε, ο Δημήτρης Μαρτάκης και μετέπειτα ο Κώστας Ογκούβουσης, ήταν οι άνθρωποι που με οδήγησαν και με βάλαν σε αυτόν τον όμορφο κόσμο των μαχητικών τεχνών. Στη μετέπειτα πορεία μου γνώρισα το MMA. Το MMA είναι οι μεικτές πολεμικές τέχνες και επειδή ήθελα να κάνω MMA, έτσι αναγκάστηκα να ανοίξω λίγο τα φτερά μου, να γνωρίσω τον Brazilian Jiu-Jitsu, να γνωρίσω το Muay Thai, να γνωρίσω την μπάλη. Με τον Brazilian Jiu-Jitsu, αυτό που λέμε, κόλλησα. Τα τελευταία 18 χρόνια ασχολούμαι μόνο με αυτό. Όπως προείπες, έχω κάποια παγκόσμια πρωταθλήματα στο grappling, κάποια πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο Brazilian Jiu-Jitsu και σερί. Πολλά χρόνια σερί πρωταθλητής Ελλάδος. Και στα Master τώρα. Και στα Master, ναι, δεν σταματάω. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω να παίζω στους adult που λέμε. Δυστυχώς οι τραυματισμοί μου είναι πάρα πολύ άσχημοι και δεν μπορώ να συναγωνιστώ εύκολα 18 και 20 χρονών παιδιά. Αλλά και οι αθλητές που βρίσκονται από 30 χρόνια και πάνω πια είναι αθλητές που προέρχονται από τις πιο νεαρές κατηγορίες και είναι πολύ δύσκολες. Η τελευταία μου συμμετοχή ήταν στο Las Vegas τον Αύγουστο, δεν πήγα όπως ήθελα, αλλά τώρα έρχεται πάλι η Καλιφόρνια, το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ελπίζω να τα πάω καλά. Εντάξει, έχεις μια τόσο λαμπρή πορεία εξάλλου που τι να λέμε τώρα, και δεν μπορούμε πάντα να είμαστε σίγουρα και στην πρώτη θέση και σαν δάσκαλος που είσαι μετά από τόσα χρόνια. Είναι ένα μάθημα, αν το θέλεις, για σένα, για να γίνεις στην επόμενη καλύτερος, γιατί έτσι έχουν όλοι οι μεγάλοι αθλητές. Έχουν το πικ τους, έχουν και κάποια στιγμή και τα κατεβάσματά τους, ξανά τα ανεβάσματά τους, γιατί δεν είναι πάντα όλα, οι συνθήκες όλες δεν είναι πάντα το ίδιο. Έχουμε τώρα κάποιο άλλο πλάνο μπροστά μας? Έχω πολλά πλάνα, έχω το παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλι στην Καλιφόρνια που είναι νέο γκί. Έχω το πανευρωπαϊκό στην Πορτογαλία. Κοιτάω για έναν αγώνα MMA στο εξωτερικό. Αν οι τραυματισμοί μου είναι καλά, θα παίξω. Έχω την ομάδα μου, ένα μεγάλο γυμναστήριο, το Training Box, στο οποίο μέσα έχω πολεμικές τέχνες, έχω crossfit, έχω πιλάτες, έχω τα πάντα. Οπότε έχω κάνει και εκεί. Έχω εστιάσει πάρα πολύ. Το μέλλον είναι μπροστά. Μικρό σήμα ακόμα. Ναι. Ο κόσμος, βέβαια, η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε από το μεγάλο παιχνίδι που συμμετείχες σε ένα μεγάλο κανάλι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό βοήθησε μόνο εσένα ή βοήθησε και το άθλημα? Γιατί σίγουρα για σένα έφερε αναγνωρισιμότητα. Πολύ καλά έτσι άνοιξες αυτό το θέμα. Το όνομα της βοήθησε πάρα πολύ και εμένα, αλλά βοήθησε και το άθλημα γενικότερα του Brazilian Jiu-Jitsu και του MMA. Το νεανικό κοινό το οποίο το παρακολουθούσε 14, 25, 30, 40, μπήκε, γκούγκλαρε, ψάχτηκε να δει τον Brazilian Jiu-Jitsu, τι είναι το MMA, ποιος είναι ο Κατσινόπουλος, τι κάνει. Έδωσε ένα άλλο έτσι, τόνο σε αυτό το άθλημα.
Σε προσωπικό επίπεδο μου άφησε μια πολύ όμορφη γεύση. Μια ομάδα ανθρώπων με τους οποίους ακόμα είμαι πάρα πολύ δεμένος. Τον Νίκο Αναδιώτη, τον Γιώργο τον Μαυρίδη, την Δήμητρα τη Φρατζή, την οποία έχω και μέσα στο γυμναστήριο. Έχεις χημεία με αυτά τα παιδιά. Το είδα και εγώ που σας είδα και έξω έχετε χημεία. Ναι, ναι, ξέρεις, Αντώνη, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πίστευα ότι στην ηλικία που βρίσκομαι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτούν οι βάσεις για μια πραγματική φιλία όταν δεν υπάρχουν βάσεις παιδικών χρόνων, εφηβικών φιλιών. Αλλά η χημεία έδεσε. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μετέπειτα βήματά σου. Ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Αγαπάω πολύ την Τασία, αγαπάω τα παιδιά. Είμαι μέλος της οικογένειάς σας και σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για όλα. Και έτσι, και θα κανονίσεις μια μέρα να τα γνωρίσω κι εγώ αυτά τα παιδιά, να πάμε όλοι μαζί για φαγητό. Σε φοβάμαι λίγο σε αυτό, αλλά θα πάμε. Τι εννοείς? Είσαι καλό πυρούνι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και καλό ταξίδι στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ.